Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Λέει ότι το, ναι, το σύμπαν έχει μια απόλυτη αρχή στο Big Bang. Λοιπόν, το απόλυτο, απόλυτη αρχή, με την έννοια ότι το απόλυτο είναι φασίστας, δεν νομίζω ότι υπάρχει απόλυτη τέτοια αρχή, απόλυτη, και αποφασίζει και κάνει το γουστάρι. Αλλά επειδή πάνε είναι αυτό και πάνε το, στο πάνε υπάρχουν όλα, υπάρχει και αυτό. Με την έννοια του από και λύτη, από και λύση, λύση από, το δέχομαι περισσότερο. Συμφωνώ περισσότερο. Τώρα όσον αφορά εάν το σχετικός με ότι που λέει απόλυτη αρχή, γράφει εδώ απόλυτη αρχή, λέγει εγγράφος απόλυτη αρχή, αρχή, απόλυτη αρχή, είπαμε, το παν έχει αυτή την απόλυτη αρχή, έχει αρχή και αρχές και όλες τις αρχές και έχει και τέλος και όλα τα τέλη και δεν έχει αρχή και δεν έχει και τέλος και δεν έχει αρχές και δεν έχει τέλος. Όλα είναι μέσα στο παν. Όλα. Όλα. Ό,τι φανταστώ εγώ, εσύ, εσείς, είναι μέσα στο παν. Το έχει το παν, έχει γίνει. Εντάξει, και θα γίνει και έγινε. Και γίνεται. Όσον αφορά τώρα, Big Bang, λέει, το σύμπαν είχε μια απόλυτη αρχή στο Big Bang. Big γίνονται μεγάλα, γίνονται κάμποσες φορές μέσα στο παν, ή και συνέχεια, ή και ποτέ. Και small, και big και small, και μεγάλα και μικρά και μέτρια, medium. Bang, δηλαδή χτύπημα, έκρηξη, κάτι τέτοιο σαν έκρηξη, έξω ρίχνω, έξω ρίξη, γίνονται. Και τέτοια γίνονται στο παν, και δεν γίνονται. Αλλά αυτά όλα δεν με πολύ ενδιαφέρουνε, δεν με πολύ ενδιαφέρουνε. Δηλαδή αν μαλώνω εγώ με έναν άνθρωπο, δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο το Big Bang άμεσο. Παίζει ρόλο, έχει αξία, τι αισθάνομαι, να καταλάβω τα συναισθήματά μου, να είμαι πιο συνειδητός, κάποια τέτοια θέματα σχετικά. Συναισθηματική νοημοσύνη, ψυχολογία, κάπως έτσι. Γράφει εδώ, μάλιστα αυτό το γεγονός καθιστά τον Θεό πιο απαραίτητο από ποτέ. Τώρα, Θεός είναι κάτι. Επίσης να πούμε ότι ο Θεός είναι επίθετο, δεν είναι ουσιαστικό, είναι ότι έχει θέα, θέαση, ότι θέατε και ότι θέει, ότι βλέπει και ότι βλέπετε, μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, απαραίτητο από πότε, απαραίτητο είναι η απαραίτηση, η αίτηση, η αίτηση, κάτι σαν ανάγκη. Κάτι σαν ανάγκη, κάτι σαν ανάγκη. Εάν το έχουμε ανάγκη να υπάρχει Θεός, υπάρχει. Εάν δεν το έχουμε ανάγκη, δεν υπάρχει. Δηλαδή, περισσότερη σημασία δεν έχει αν υπάρχει Θεός ή αν δεν υπάρχει. Σημασία έχει τι κάνω εγώ. Το έχω ανάγκη ή δεν το έχω ανάγκη. Πώς τον θέλω το Θεό, μπλε, κόκκινο, κίτρινο, μεγάλο, μικρό, καλό, κακό. Καλό, κακό, τον θέλω το Θεό. Πώς τον θέλω, καταλαβες. Κάπως έτσι νομίζω, κάπως έτσι νομίζω. Θεός υπάρχει και δεν υπάρχει. Και υπάρχει και δεν υπάρχει Θεός. Περισσότερη σημασία έχει εγώ τι αισθάνομαι. Εγώ τι πιστεύω. Εσύ, εσείς, εγώ. Τι πιστεύουμε. Γράφει μετά εδώ πιο κάτω. Διαβάζω. Γιατί αφού ο φυσικός κόσμος ήρθε σε ύπαρξη, σημαίνει ότι υπάρχει και μια αιτία που τον έφερε σε ύπαρξη. Εάν στο παν είναι όλα, τότε το παν είναι όλα, σημαίνουν όλα, τότε το παν δεν έχει ανάγκη. Σημαίνει ότι υπάρχει μια αιτία που τον έφερε σε ύπαρξη. Δεν έχει ανάγκη κάποια αιτία για να γίνει κάτι, να υπάρξει κάτι. Μπορεί να υπάρξει κάτι και χωρίς αιτία. Τώρα τι εννοούμε αιτία, μπορεί το παν να εννοεί κάτι άλλο ή κάτι περισσότερο. Κάτι περισσότερο αφηρημένο. Περισσότερο άοριστο από ό,τι εννοούμε εμείς όταν λέμε αιτία. Τώρα αυτό που λέμε για το φυσικό κόσμο, κόσμος ίσως είναι το κόσμημα, κάτι σαν φιλοφρόνηση, το χρησιμοποιούμε για φιλοφρόνηση, για να δείξουμε το δέος μας, το μεγαλείο μας, ότι είμαστε εμείς μικροί και το παν είναι τεράστιο, πολύ μικροί εμείς, πάντα γίγαντας. Και κοσμή και είναι κόσμημα και είναι όλα ωραία. Και φυσικός, είπαμε, νομίζω εγώ ότι όλα είναι φυσικά. Και η ύπαρξη είναι υπό άρχο.
Υποάρχο τι σημαίνει, υποαφεντικό? Ότι είμαι υποαφεντικό? Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Αντί για ύπαρξη, ας λέμε είναι. Ίσως καλύτερα είναι. Αφού ο φυσικός κόσμος ήρθε σε ύπαρξη, εγώ νομίζω ήρθε σε ύπαρξη και δεν ήρθε σε ύπαρξη. Σημαίνει ότι υπάρχει και μια αιτία που τον έφερε σε ύπαρξη. Δεν σημαίνει έτσι απαραίτητα, και μπορεί να είναι και έτσι, μπορεί και να μην είναι. Ή νομίζω και τα δύο ισχύουν. Σημαίνει ότι υπάρχει μια αιτία που τον έφερε σε ύπαρξη. Εγώ νομίζω σημασία έχει εγώ τι αισθάνομαι και γιατί το αισθάνομαι αυτό, να καταλάβω γιατί το αισθάνομαι. Μετά λέει παρακάτω, πιο μετά, από το τίποτα τίποτα δεν προκύπτει. Εγώ νομίζω ότι από το τίποτα τίποτα δεν προκύπτει και από το τίποτα προκύπτουν όλα και προκύπτουν και μερικά. Τίποτε ίσον όλα και όλα ίσον τίποτε. Αυτό νομίζω. Αυτό νομίζω.